Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι αγρατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε και σήμερα 12 λεπτάκια μετά τις 2, Λίμπερο παντού. Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο και ο Χρήστος Κιώσης παρέα μας στη ρύθμιση του ήχου. Για να πάμε να δούμε όλα όσα συμβαίνουν στην αθλητική επικαιρότητα. Φυσικά στο επίκεντρο σήμερα, η μέρα είναι νομίζω αφιερωμένη, ανήκει ολοκληρωτικά στον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος αναδείχθηκε MVP του NBA, έγραψε ιστορία. Σαφώς όλοι έχετε ακούσει, έχετε δει την είδηση από το πρωί. Είναι εξαιρετικά τα αφιερώματα που υπάρχουν. Είναι μεγάλες ιστορικές στιγμές για τον Έλληνα άσο και γενικότερα για το ελληνικό μπάσκετ. Νομίζω ότι αυτά που κάνει ο Γιάννης μετά και από αυτό το βραβείο που κατακτά, και μάλιστα με σαρωτικό ποσοστό στο 78%, θα τα διηγούνται για χρόνια, ειδικά όσοι είναι κοντά του. Ο ίδιος είναι πραγματικά ιστορικές στιγμές. Ίσως δεν μπορούμε να αντιληφθούμε και το πόσο μεγάλο είναι το επίτευγμα, πόσο ιστορικό είναι αυτό που έχει καταφέρει ο τεράστιος ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Λοιπόν, θα δούμε φυσικά και όλα τα υπόλοιπα νέα που υπάρχουν στην αθλητική επικαιρότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Υπάρχουν μεταγραφικά νέα, υπάρχουν ανακοινώσεις μεταγραφών από τον ΠΑΟΚ σήμερα, τις οποίες τις περιμέναμε βέβαια ούτως ή άλλως. Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια έκπληξη. Στον Άρη είναι πιο ήσυχη η μέρα, είναι η αλήθεια, όχι τόσο πλούσια επικαιρότητα σήμερα. Βέβαια υπάρχουν προπονήσεις, υπάρχουν τα αγωνιστικά που σιγά σιγά μπαίνουν σε ρυθμό μέχρι τη Δευτέρα που φεύγει η ομάδα για προετοιμασία. Στον ΠΑΟΚ από σήμερα σιγά σιγά μαζεύονται για τις εξετάσεις εργομετρικές, όλα αυτά τα απαραίτητα ιατρικά τεστ, και αύριο θα γίνει το απόγευμα η πρώτη προπόνηση της ομάδας. Υπάρχουν ανακοινώσεις για Μελιόπουλο και Μιχάη, που είναι και επίσημα ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου. Θα τα δούμε συνέχεια και πιο αναλυτικά σχετικά με τις μεταγραφές αυτές. Υπάρχει ακόμη η ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έχει δώσει ο Γιώργη Χάτζη και δείχνει εχμές αφήνει εχμές για τον Ράσμαν Λουτσέσκου. Θα δούμε ένα απόσπασμα στη συνέχεια. Το τι έχει πει ο μεγάλος θρύλος του ρουμάνικου ποδοσφαίρου για τον Ρουμάνο τεχνικό του Δικεφάλου. Αξίζει νομίζω να τα αναφέρουμε. Υπάρχουν μεταγραφικά νέα και από το εξωτερικό, όπως είπαμε, με τη συμφωνία, την προφορική συμφωνία που υπάρχει ανάμεσα σε Νεϊμάρ και Μπαρτσελόνα για την επιστροφή του Βραζιλιάνου Σταρ στην Βαρκελόνη να παίζει πολύ έντονα σε όλα τα διεθνή μημιέ. Η Sport αποκαλύπτει το ρεπορτάζ για Νεϊμάρ. Να δούμε αν όντως τελικά θα επιστρέψει, καθώς μένει να τα βρει η Μπαρτσελόνα και με την ομάδα του, την Paris Saint-Germain, η οποία έχει κάπως υπερβολικές απαιτήσεις. Κάτι για 300 χιλιάρικα γράφεται έντονα τις τελευταίες ημέρες. Δεν νομίζω ότι μπορεί να δαπανίσει τόσα χρήματα για τον Νεϊμάρ. Πάντως η Μπαρτσελόνα με τον Μπέκ τα έχει βρει στο συμβόλαιο, όπως γράφουν, και πρόκειται να προχωρήσει συμφωνία εφόσον τα βρει και με την Παρί. Λοιπόν, υπάρχει και το εξώδικο πέρα από όλα τα άλλα που έχει στείλει σήμερα ο Ηρακλής. Όπως διαβάζουμε, μάλλον δεν το έχει στείλει σήμερα. Σήμερα βγήκε στη δημοσιότητα το εξώδικο που έχουν στείλει και οι ανώλευκοι, ο Γάμα Σίγμα Ηρακλής συγκεκριμένα. Καθώς, όπως θα λέγαμε και χθες με τον Γιώργο Ματιούκη, ΠΑΕ δεν υπάρχει ουσιαστικά. Δεν λειτουργεί κάτι ως ΠΑΕ Ηρακλής το τελευταίο διάστημα. Έχουν κλείσει τα γραφεία στη Μίκρα. Δεν υπάρχει τίποτα στον ποδοσφαιρικό γύρο αυτή τη στιγμή και αναζητείται λύση επιτέλους. Ο Γάμα Σίγμα Ηρακλής, ως κάτοχος του πρώτου αφημί της ομάδας, απέστειλε το εξώδικο σε όλες τις αρμόδιες αρχές του ποδοσφαίρου. Όπως γράφεται χαρακτηριστικά, πάει σε ΕΠΟ, πάει σε Super League, σε Football League, σε Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κοινοποιείται. Παντού απευθύνονται οι άνθρωποι του Ηρακλή και ζητούν να αποκατασταθεί ουσιαστικά η αδικία που έχει υποστεί ο σύλλογος τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα με το σκάνδαλο Κοριόπολης και όσα είχαν γίνει εκεί, και να επιστρέψει η ομάδα να συμμετάσχει ξανά στη Super League 1. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό και τι μπορεί να επηρεάσει ο Γάμα Σίγμα Ηρακλής με το συγκεκριμένο εξώδικο, το οποίο είναι μακροσκελές το κείμενο. Πάντως είναι μια κίνηση, να δούμε αν θα αποφέρει κάποιο αποτέλεσμα και τι μπορεί να συμβεί, έστω αν μπορεί να βρει κάποιο πάτημα για δικαίωση ο Κιάνο Λευκός Σύλλογος. Λοιπόν, να συνεχίσουμε και με το Copa America, το οποίο έχει περάσει πλέον, περνά από εδώ και πέρα στα knockout. Θα ξεκινήσει η knockout φάση την Τρίτη στις 2 Ιουλίου, την επόμενη εβδομάδα. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση, έχουν ολοκληρωθεί τα παιχνίδια των ομίλων και, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτές τις διοργανώσεις, σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις γενικότερα, σε όλα αυτά τα τουρνουά, ότι το καλό αρχίζει από εδώ και πέρα, από τα knockout και μετά, καθώς τελείωσε πλέον η φάση των ομίλων. Χθες βράδυ, χθες ξημερώματα μάλλον, είχαμε τα δύο τελευταία παιχνίδια, με την Ουρουγουάη να παίρνει την πρώτη θέση στον όμιλο. Είχαμε και αυτό το επικό σκηνικό, αυτή την απίθανη φάση, το είδες Χρήστο? Είδες τι έκανε ο Σουάρες? Φαντάζομαι θα το έχετε δει και περισσότεροι που μας ακούτε, και όσοι δεν το είδατε πρέπει οπωσδήποτε να το δείτε. Δεν υπάρχει αυτό που έκανε ο Λουί Σουάρες, πραγματικά από τα πιο επικά σκηνικά που έχουμε δει σε αγώνα.
Και όταν το κάνει και ένα τόσο μεγάλο στάρ όπως ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα, ο Λουίς Σουάρες, παίρνει ακόμη μεγαλύτερη αξία. Ο οποίος, για όσους δεν είδατε, δεν προλάβατε να δείτε, αλλά πρέπει να το δείτε οπωσδήποτε. Μπήκε στην περιοχή, πήγε να γυρίσει την μπάλα από τα δεξιά και ενώ ο goalkeeper της Χιλής απέκρουσε, απομάκρυνε κόρνο ο άνθρωπος με τα χέρια, τερματοφύλακας είναι. Ο Σουάρες αυτόματα, προφανώς πάνω στην τρέλα του, πάνω στο πάθος εκείνη τη στιγμή στο παιχνίδι, σήκωσε το χέρι, διαμαρτυρήθηκε και ζήτησε πέναλτι στον διαιτητή για χέρι του τερματοφύλακα. Το είδαμε και αυτό. Φυσικά, δευτερόλεπτα μετά κατάλαβε τι είδους γκάφα έκανε και έπιανε το κεφάλι του. Ενώ σε άλλο βιντεάκι που κυκλοφορεί επίσης από το ίδιο παιχνίδι χθες, μπήκε ένας οπαδός μέσα εισβολέας στον αγωνιστικό χώρο, το έβαλε κυκλοποδιά παίχτης της Χιλής και πήγε πάλι ο Σουάρες και διαμαρτυρώντας ζητούσε να τον αποβάλει. Ζητούσε κόκκινη κάρτα. Τι να πεις, Λουίς Σουάρες είναι αυτός. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα λίγο τα ζευγάρια του Κόπα Αμερικά στην προημιτελική φάση του τουρνουά, πώς διαμορφώνονται, τι διασταυρώσεις θα έχουμε και γενικότερα το πρόγραμμα ως και τον τελικό της διοργάνωσης που θα γίνει στις 7 Ιουλίου το βράδυ που εδώ θα έχουμε εκλογές στην Ελλάδα. Εμείς θα βλέπουμε Κόπα Αμερικά τελικό. Και μακάρι να δούμε και ένα ωραίο ζευγάρι και υπάρχουν οι πιθανότητες, υπάρχει προοπτική για να δούμε ένα ωραίο ντερμπι και στον τελικό και πολύ περισσότερο στον ημιτελικό όπου εάν δεν υπάρξει έκπληξη και ως φαβοροί προκριθούν Βραζιλία και Αργεντινή θα τους δούμε να τίθενται αντιμέτωπες στον ημιτελικό του Κόπα Αμερικά καθώς η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει στις 27 Ναι, 27, όχι 3 Ιουλίου. 3 Ιουλίου θα γίνουν τα ημιτελικά. Λάθος αυτό που αναφέραμε πριν. Στις 27 του μηνός τώρα θα γίνει το παιχνίδι Βραζιλία-Παραγουάη. Οι διοργανωτές απέναντι στην Παραγουάη που από σπόντα πέρασε χθες. Τα λέγαμε και τα σενάρια το μεσημέρι στην εκπομπή. Ήρθε ισόπαλο τελικά η Ιαπωνία, Εκουαδόρ. Και εκμεταλλεύτηκε αυτή την ισοπαλία η Παραγουάη για να περάσει με μόλις 2 βαθμούς στο δικό της όμιλο. Κατάφερε να περάσει ως η δεύτερη καλύτερη τρίτη. Το Περού ήταν η πρώτη καλύτερη τρίτη ομάδα των ομίλων με 4 βαθμούς. Η Παραγουάη και η Ιαπωνία είχαν από 2 και στην ισοβαθμία υπερτερούσε η Παραγουάη λόγω απολογισμών τερμάτων και προκρίθηκε στην επόμενη φάση ως τρίτη λοιπόν στον δεύτερο όμιλο. Η Παραγουάη, η οποία θα αντιμετωπίσει όπως είπαμε τους οικοδεσπότες Βραζιλιανούς, στις 28 του Ιούνιου είναι το μάτς Βενεζουέλα-Αργεντινή. Να δούμε αν η παρέα του Μέση θα καταφέρει να δείξει λίγο καλύτερο πρόσωπο από αυτό που είδαμε στη φάση των ομίλων και να προχωρήσει παραπέρα. Να δούμε αν θα παρουσιαστεί διαφορετική όσο αυτό είναι δυνατό στη knockout φάση, στο πρώτο knockout παιχνίδι. Θέλουμε να τη δούμε η αλήθεια στα ημιτελικά, παρότι μας έχει απογοητεύσει και σε αυτή τη διοργάνωση. Τουλάχιστον να τη δούμε να παίζει στα ημιτελικά κόντρα στη Βραζιλία, να δούμε έτσι ένα ωραίο Αργεντινή-Βραζιλία, το οποίο έχει πολλά χρόνια να εμφανιστεί σε Copa America. Νομίζω ήταν από τον τελικό του 2004, δεν πρέπει να ξαναβρέθηκαν οι δυο τους στο τελικό. Δεν ξέρω αν θυμάται ο Χρήστος να μας διαψεύσει. Πού να θυμάται. Και στην άλλη πλευρά, αυτό είναι το ένα σκαλοπάτι, το ένα μονοπάτι στον πίνακα μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης. Οι νικητές λοιπόν από αυτά τα δύο ζευγάρια, από το Βραζιλία-Παραγουάη και το Βενεζουέλα-Αργεντινή, θα παίξουν μεταξύ τους στον ημιτελικό. Και όπως είπαμε, ευελπιστούμε να δούμε Βραζιλία-Αργεντινή. Και στην άλλη μεριά, στο άλλο μονοπάτι είναι τα δύο ζευγάρια Κολομβία-Χιλή, το μοναδικό ντέρμπι ίσως που μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ντέρμπι στην προημιτελική φάση και το παιχνίδι της Ουρουγουάης με το Περού, ξεκάθαρο φαβορί εδώ οι Ουρουγουανοί. Και εφόσον δούμε συνέχεια ένα Ουρουγουάη-Κολομβία ή Ουρουγουάη-Χιλή, αν δεν έχουμε κάποια έκπληξη, πάμε για τελικό Ουρουγουάη-Βραζιλία, τα λέγαμε πριν Χριστό. Ουρουγουάη-Βραζιλία που είχε γίνει και το 50, είπες, το επικό το Μαρακανάσο, εκείνο το αξέχαστο. Όταν οι Ουρουγουανοί μέσα στη Βραζιλία και πάλι. Να δούμε αν μπορούν να το κάνουν πάλι μέσα στο Μαρακανά. Στο Μαρακανά θα γίνει εξάλλου τελικός. Να τους κάνουν πάλι κάνα τέτοιο. Μετά από πόσα χρόνια πέρασαν. Πέρασαν 69 χρόνια πέρασαν. 69 χρόνια μετά να τους κάνουν κάνα τέτοιο οι Ουρουγουανοί τους Βραζιλιάνους. Και μάλιστα υπάρχει εδώ ένα θεματάκι που κολλάει, το ότι οι Βραζιλιάνοι φέτος έπαιξαν στην πρεμιέρα του Κόπα Αμέρικα γενικότερα, λανσάρουν μια λευκή εμφάνιση. Λευκή με μπλε σορτάκια και κάλτσες, σε μπάση περιπτώσει, την οποία είχαν να τη φορέσουν από τότε, από το Μουντιάλ εκείνο, και δεν την ξαναφόρεσαν ποτέ γιατί είχαν πάθει αυτό που είχαν πάθει τότε, το Μαρακανάσο που αυτοκτονούσε και κόσμος από τα μπαλκόνια κτλ. Και δεν την ξαναβάλαν αυτή την εμφάνιση. Τη βάζουν τώρα που και πάλι είναι οι διοργανωτές, και πάλι το τουρνουά γίνεται στη χώρα τους, για να ξορκίσουν την Κατάρα, υποτίθεται. Έτσι τη λάνσανε φέτος. Θα πάθουν πάλι κανένα ίδιο, να πάνε να παίξουν τελικό με την Ουρουγουάη πάλι στο Μαρακανά πάλι. Με λευκή εμφάνιση και να πάθουν το ίδιο. Πω, δεν θα υπάρχει αυτό, εντάξει, θα αφήσει η εποχή. Λοιπόν, αυτά και με το Copa America, το οποίο πλέον θα έχει μια μικρή διακοπή αυτές τις ημέρες. Θα περιμένουμε να ξεκινήσουν τα knockout με πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον σαφώς.
Σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια για το Κόπα Αφρικά. Στις 8 το Καμερούν αντιμετωπίζει την Γουινέα Μπισάου. Το Καμερούν με προπονητή ποιον έχει, Χρήστο, ξέρεις? Τον Γκλάρε Ζέντορφ. Ναι, τον Ολλανδό, ο οποίος είναι ο μοναδικός φυσικά στην ιστορία που έχει καταφέρει να πάρει Champions League με τρεις διαφορετικές ομάδες, με Real, Inter και Milan. Το κρατάει αυτό το ρεκόρ ανέπαφα ακόμη. Και πάει τώρα με το Καμερούν ως προπονητής στο Κόπα Αφρικά για να διεκδικήσει ό,τι μπορεί να διεκδικήσει. Καλή ομάδα έχει το Καμερούν πάντως. Έχει παίκτες που μπορούν να κάνουν διαφορά. Να δούμε. Σήμερα απέναντι στη Γουινέα Μπισάου. Στις 11 το άλλο παιχνίδι της ημέρας, Γκάνα Μπενίν. Είναι το επόμενο παιχνίδι στα χθεσινά αποτελέσματα. Τι είχαμε χθες, για να το δούμε. Σήμερα 25, χθες 24. Το Μάλι κέρδισε με 4-1 την Ευρυτανία. Τη Μαυριτανία, συγγνώμη, όχι την Ευρυτανία. Η Τινησία με την Αγγόλα έμειναν στο 1-1 και η ακτή έλεφαντος του κέρδισε με 1-0 την Νότια Αφρική στο θεωρητικά ντέρμπι της ημέρας. Συνεχίζεται ακόμη η πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων σε αυτή τη διοργάνωση και ακόμη έχουμε δρόμο, είναι πολύ νωρίς. Σήμερα είναι ο τελευταίος όμιλος που θα μπει στο τουρνουά, θα ξεκινήσουν να παίξουν και αυτή την πρώτη τους αγωνιστική. Και Μουντιάλ γυναικών έχει σήμερα, άλλα δύο παιχνίδια. Το παρακολουθείτε πολύ από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και στα social media. Γίνεται έτσι. Γίνεται ντόρος με το Μουντιάλ των γυναικών, γιατί γίνονται και ενδιαφέροντα παιχνίδια και όλο και περισσότερος κόσμος θα παρακολουθεί. Εντάξει, τα έχουμε πει ξανά ότι βρίσκεται σε φάση ραγδαίας ανάπτυξης το γυναικείο ποδόσφαιρο παγκοσμίως και αυτό το Μουντιάλ που γίνεται τώρα στα γήπεδα της Γαλλίας έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς γίνονται και ωραία παιχνίδια, είναι η αλήθεια. Σήμερα τα δύο παιχνίδια είναι στις 7 Ιταλία-Κίνα και στις 10 Ολλανδία-Ιαπωνία. Εδώ παίζουν για την φάση των 16. Στα προημιτελικά ήδη έχουν βγει τα άλλα τρία ζευγάρια. Σήμερα θα προκύψει το τέταρτο από τους νικητές των δύο αγώνων. Τα άλλα τρία ζευγάρια για τα προημιτελικά που θα ξεκινήσουν στις 27 του μήνα, μεθαύριο, είναι Νορβηγία, Αγγλία, Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Γερμανία, Σουηδία. Αυτά είναι τα ζευγάρια που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής και περιμένουμε σήμερα να προκύψει Ιταλία, Ολλανδία βλέπω ως φαβορί, όχι Κίνα και Ιαπωνία. Να δούμε αν περάσουν και δύο. Θα έχουμε έτσι παραδοσιακές δυνάμεις του ποδοσφαίρου και στις γυναίκες. Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο σε ρυθμούς Γιάννη Αντετοκούνμπο, σε αυτό το έπος που άλλο ένα έπος, άλλη μια επική σελίδα που έχει γράψει αυτό το παιδί. Και ενώ τον αποθεώνει όλος ο πλανήτης. Όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, που εντάξει, είχαμε μηνύματα και αναρτήσεις μέσω social media. Αυτό έχει γίνει πλέον και νέα τάση τα τελευταία χρόνια. Όταν πρόκειται κυρίως για κάποιο αθλητικό γεγονός ιδιαίτερα, όλοι από πολιτικούς μέχρι ομάδες, συλλόγους, αθλητές, όλοι τοποθετούνται μέσα στο social media, γράφουν ένα post, μια ανάρτηση και αυτό παίζει παντού στα media μετά. Υπάρχουν σήμερα και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο, και από τον πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, και από όλους υπάρχουν μηνύματα, από όλες τις ομάδες φυσικά, ΠΑΕ, ΚΑΕ, ΠΑΕ, ΠΑΟΚ, ΚΑΕ, ΠΑΟΚ, όλοι. ΚΑΕ, Άρης, ΚΑΕ, Ρακλής, όλοι έχουν τοποθετηθεί με αναρτήσεις στα social media για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και αυτό το έπος που έχει καταφέρει. Φυσικά είναι και υπάρχει και λίγο έτσι συγκίνηση και ακούσατε και νωρίτερα και εδώ από το Λίμπερο. Έχουμε και το βίντεο το σχετικό στη σελίδα του Λίμπερο 104 στο Facebook για την συγκινητική ομιλία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, για την πορεία, το ταξίδι, το πώς έφτασε ως εδώ, το κλάμα που έβαλε ο ίδιος, τα κλάματα όταν τα έβαλε ο ίδιος στην ομιλία του παραλαμβάνοντας το βραβείο του MVP. Είναι στιγμές που μένουν στην ιστορία, στιγμές που προκαλούν συγκίνηση, γιατί αν αναλογιστεί κανείς το τι πέρασε αυτό το παιδί για να φτάσει εκεί, δεν μπορείς να μην συγκινηθείς. Να πάμε να ακούσουμε λίγο. Έχουν κάνει ένα ωραίο θέμα οι Milwaukee Bucks, ένα ωραίο βίντεο. Προφανώς είχαν κάποιον απεσταλμένο εδώ στην Ελλάδα. Πηγαίνοντας εκεί στα Σεπόλια, στο γήπεδο που έχει φτιάξει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και έχει και τη δική του μορφή. Και πήραν εκεί σχόλια, δηλώσεις από Έλληνες για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, για το δικό του MVP, το δικό μας MVP εδώ, τον τεράστιο Γιάνναρο. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι λένε οι Έλληνες. Giannis was a motivation for me to start playing basketball. Concerning Greece, he changed the overall idea of basketball. I want to be like him. My dream is to go to NBA. Even after his reputation, he didn't forget from where he started. Giannis Antetokounmpo is our MVP. Giannis Antetokounmpo is MVP. Giannis Antetokounmpo is my MVP. Giannis Antetokounmpo MVP. Giannis Antetokounmpo is my MVP. Giannis Antetokounmpo MVP. Giannis Antetokounmpo MVP. Giannis Antetokounmpo is our MVP. Ωραίο, ωραίο. Περηφάνεια μόνο για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Τι άλλο να πεις, είναι μοναδικά τα επιτεύγματά του. Γράφει ιστορία, έχει πετύχει τρομερά πράγματα και μάλιστα είναι και εντυπωσιακή διαφορά το πώς σάρωσε στα βραβεία με 78% ποσοστό. Λοιπόν, να αφήσουμε τώρα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για λίγο και να πάμε σιγά σιγά στο διαλυματάκι. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4, στην εκπομπή ο Λίμπερο Παντού. Θα επανέλθουμε σε λίγο μετά το break. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, ο Λίμπερο Παντού μέρος δεύτερο, με Γιώργο Παναγιώτη στο μικρόφωνο και Χρήστο Γιώργο στη ρύθμιση του ήχου. Θα πάμε παρέα για ένα 20 λεπτό περίπου ακόμη, ως και τις 3, όπως κάθε μεσημέρι εδώ στο Λίμπερο. Τα είπαμε νωρίτερα και για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο φυσικά, στον οποίο είναι αφιερωμένη ημέρα, αν μη τι άλλο, με το βράβιο του MVP, με αυτή την ιστορική επιτυχία που έχει καταγράψει, άλλη μία για αυτό το παιδί από τα Σεπόλια που μας κάνει συνεχώς περήφανος και προσφέρει όλο και περισσότερο μεγάλες στιγμές στον ελληνικό αθλητισμό. Περιμένουμε να τον δούμε και στο Μουτομπάσκετ της Κίνας τον Σεπτέμβριο, να γράψει άλλη μια επιτυχία εκεί με την εθνική ομάδα. Στα υπόλοιπα, με τα γραφικά της τελευταίας στιγμής, τα δημοσιεύματα από Σερβία, από σερβική ιστοσελίδα, πως ο Κάνιας είναι στο Βελιγράδι για να υπογράψει διετές συμβόλαιο με τον Ερυθρό Αστέρα. Μένει να δούμε αν θα ολοκληρωθεί σήμερα και αυτή η μεταγραφική κίνηση που αναμενόταν ούτως ή άλλως. Τις τελευταίες ημέρες έπαιζε έντονα αυτό το ενδεχόμενο, μιας και ο Κάνιας δεν είχε ανανεώσει με τον ΠΑΟΚ τη συνεργασία του. Όπως φαίνεται, έχει συμφωνήσει και θα κλείσει και σήμερα οριστικά την μεταγραφή του στον Ερυθρό Αστέρα. Λοιπόν, 25 Ιουνίου του 19 έχουμε σήμερα. 15 χρόνια πριν, σαν σήμερα, στις 25 του Ιούνιου του 2004, ήταν η βραδιά του έπου της μεγάλης νίκης εθνικής επί της Γαλλίας. Επί της κατόχου του τροπαίου Γαλλίας, επί της παρέας του Ζιντάν, όπως θέλετε πείτε το, με την ομάδα του Ρεχάγκελ, νομίζω τότε ξεκίνησε να πιστεύει στο όνειρο σιγά σιγά και η ομάδα και ο κόσμος. Το έχουν πει και οι διεθνείς, το έχουν δηλώσει μετέπειτα μετά σε συνεντεύξεις μετά από πολλά χρόνια, ότι μετά από εκείνη την νίκη, όταν κέρδισαν τη Γαλλία που είχε όλα τα μεγάλα της αστέρια μέσα, τη Γαλλία του Ζιντάν, αυτό και μόνο αρκεί. Όταν κέρδισαν εκείνο το βράδυ στη Λισαβόνα, στο Ζεάλ Βαλάδε, στο γήπεδο του Σπόρτινγκ τη Λισαβόνα, άρχισαν σιγά σιγά να πιστεύουν ότι πάμε να το πάρουμε. Και πώς να μην το κάνουν, αλλά όταν κερδίζει την κατόχο του τροπέου Γαλλία και πα στα ημιτελικά, ήταν ουσιαστικά το μάτσα αυτό, ήταν ο τελικό πριν τον τελικό, όπως το χαρακτηρίζουν και οι διεθνείς και γενικότερα. Έτσι μας έχει μείνει. Εκείνο το βράδυ αρχίσαμε όλοι να μπαίνουμε στο κλίμα ότι κάτι μεγάλο μπορεί να γίνει. Να θυμηθούμε λίγο, να θυμηθούμε εκείνη τη βραδιά, εκείνο τον γκολ του Χαριστέα, την ενέργεια του Ζαγοράκη όλα. Να περάσει και περνάει πολύ ωραίο Ζαγοράκης. Πάει να μπει στην περιοχή. Για να δούμε. 3-4 περιμένουν. Η σέντρα. Γκολ! 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 Από τον Άγγελο Χαριστέα. Να η Ελλάδα! Είναι εδώ η Ελλάδα! 1-0 στο 65. 1-0 στο 65, δάσκαλε. Είπα λίγο όταν είδα τον Χαριστέα να σηκώνει Τζόρφιο. Πολύ ωραία η σέντρα του Ζαγοράκη. Πάρα πολύ ωραία. Και κοιτάξτε το άλμα του Χαριστέα. Και από εκεί στον Λιζαραζού. Πάει να περάσει ο Πυρή. Τι γκολ. Τη βραδιά, τι γκολ, όλα, όλα. Εντάξει, και τι πανηγυρισμοί ακολούθησαν μετά. Ήταν εκείνο το βράδυ, είπαμε, η απαρχή του έπους. Εντάξει, και φυσικά η πορεία στον Όμιλο και η πρόκριση ήταν ένα έπος. Έγραψε ιστορία, δεν το συζητάμε, αλλά εκείνο το βράδυ, εκείνη η νίκη της Γαλλίας, νομίζω είναι η δεύτερη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αν βάλουμε ότι η πρώτη είναι φυσικά στον τελικό του Euro 2004 κοντρά στην Πορτογαλία. Η αμέσως επόμενη σπουδαιότερη νίκη που έχει καταφέρει ποτέ στην ιστορία της εθνική είναι, Χρήστο, τι λες, εκείνη κοντρά στη Γαλλία. Θυμάσαι κάποια μεγαλύτερη ως παλιότερος? Έχει πολλές, αλλά εντάξει. Σε τέτοια διοργάνωση που αργότερα έρθει η κατάξη, όταν κερδίζεις την κάτοχο τροπέου Γαλλία του Ζιντάν, είναι τεράστια. Ήταν τεράστια επιτυχία. Το θέμα είναι που βρισκόμαστε τώρα, 15 χρόνια μετά, που έχει φτάσει το ποδόσφαιρό μας. Τι να πεις. Τέλος πάντων, σαν σήμερα ήταν και το γκολ του Φαν Μπάστεν, εκείνο το φοβερό γκολ. Ένα από τα κορυφαία όλων των εποχών. Στον τελικό του Euro 1988, πριν από 31 χρόνια, όταν οι Ολλανδοί είχαν κερδίσει με 2-0 τη Σοβιετική Ένωση στο Μόναχο. Ένα γκολ ποίημα που είχε βάλει ο Φαν Μπάστεν, με ένα τρομερό σου τσιγκίνηση. Μην μου πεις ότι δεν το θυμάσαι, ρε Χριστό. Δεν το θυμάσαι. Α, πώς δεν το θυμάσαι. Είδα το ύφος σου και λέω, έχει γούστο τώρα. Να τον πιάσαμε αδιάβαστο. Σε απλό κιόλας. Όχι, φυσικά και το θυμάσαι, φυσικά και το θυμούνται οι περισσότεροι και οι πιο παλιοί ακόμη πιο έντονα. Αλλά νομίζω και οι νεότεροι, γιατί έχουμε ακούσει πολλές ιστορίες για εκείνο τον γκολ και εντάξει, πλέον το έχουμε και αυτό. Το φοβερή
το σουτ συγκίνηση βασικά είναι φοβερό που πιάνει. Φοβερή και η αντίδραση του προπονητή. Ποιον είχαν προπονητή οι Ολλανδοί τότε, Χριστό? Τον? Ο Μίχελ. Μάλιστα. Ο Ρίνους Μίχελ, έτσι. Δεν ακούγεται καλύτερα. Εντάξει, είναι φοβερή αντίδραση του coach πάντως που τρέχει και πιάνει το πρόσωπό του μετά από αυτό το φοβερό γκολ που έχει αντικρίσει μπροστά στα μάτια του σε τελικό Euro κιόλας. Ο Ρίνους Μίχελς. Ο Ρίνους Μίχελς, μεγάλος, μεγάλη προσωπικότητα και αυτός του ποδοσφαίρου. Και επειδή σιγά σιγά θα περάσουμε και στα θεματάκια του ΠΑΟΚ, πριν περάσουμε και μιας και αναφέραμε και μεγάλη προσωπικότητα του ποδοσφαίρου, μια άλλη μεγάλη προσωπικότητα του ποδοσφαίρου, ο Ρουμάνος, ο Γιώργη Χάτζη, ενοχλήθηκε κάπως από μια δήλωση του Ρασβάν Λουτσέσκου ότι μόνο 5-6 παίκτες από το σύνολο της Εθνικής Ρουμανίας K21 που συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Under 21, στο Euro Under 21 που έγινε αυτές τις μέρες στα γήπεδα της Ιταλίας. Μετά από αυτό που δήλωσε ο Λουτσέσκου, ξέσπασε εναντίον του ο Γιώργη Χάτζη, του εξαπέλυσε επίθεση ουσιαστικά με δηλώσεις του στη Ρουμανία. Μάλιστα σε ένα σημείο λέει, τώρα εντάξει, μην διαβάσουμε ολόκληρη τη συνέντευξη. Σε ένα σημείο λέει ότι δεν έχει συνηθίσει να δουλεύει με ακαδημίες και έχει συνηθίσει τους οπλοφόρους στην Ελλάδα. Επιτέθηκε, λέει, σε κάποια παιδιά μας, μιλάει για 5-6 ότι θα ξεχωρίσουν, αλλά αυτά τα παιδιά έχουν καταφέρει κάτι μοναδικό για τη Ρουμανία. Την έχουν οδηγήσει στα ημιτελικά του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος K21. Είναι στην τετράδα οι Ρουμάνοι. Και τον Ρασβάν Λουτσέσκου λέει τον ενδιαφέρει πιο πολύ ο ΠΑΟΚ, οι οπλοφόροι, τα πιστόλια. Λέει εντάξει, εδώ ξέφυγε λίγο νομίζω ο Γιώργη Χάτζη. Το πήγε αλλού το θέμα. Εντάξει, άλλο να έκανε μια δήλωση, ένα σχόλιο ποδοσφαιρικό ότι ο Λουτσέσκου, όντως, εντάξει, αυτό είναι μια ποδοσφαιρική άποψη ότι ο Λουτσέσκου δεν δουλεύει, είναι η αλήθεια. Και πολύ με νεαρά παιδιά από τις ακαδημίες. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να το πηγαίνει αλλού το θέμα για να το εξαπολύσει επίθεση επειδή ενοχλήθηκε από όσα είπε. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε να περάσουμε στο του ΠΑΟΚ. Θα έχουμε σε λίγο και το Στέργιο Αναστασιάδη να μας δώσει ό,τι νεότερο υπάρχει. Να πούμε για τις μεταγραφές των Μιχάη και Μελιόπουλου που ανακοινώθηκαν σήμερα. Περιμένουμε και τους Ζιβκοβίτς. Ενώ να αναφέρουμε απλά ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ΔΣ του ΕΣΑΚΕ. Κρίσιμη συνεδρία. Κάθε συνεδρία του ΕΣΑΚΕ από εδώ και πέρα αυτές τις μέρες είναι κρίσιμη μετά από όλα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα και τις εξελίξεις που ακόμη περιμένουμε, τις οριστικές. Υπάρχει και το θέμα εκεί με το Λαύριο και το Χλαργό και την αγορά του Αφημί, όλα αυτά. Και λείπει ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω αν σκεμμένα προφανώς θέλουν να δηλώσουν αποχή οι Ερυθρολευκοί από το ΔΣ και δεν έχουν στείλει εκπρόσωπο από τη συνεδρίαση της Basket League. Στα υπόλοιπα μεταγραφικά νέα και από το εξωτερικό δεν προκύπτει κάτι αξιοσημείωτο πέρα από την είδηση για την συμφωνία του Νεϊμάρ με την Μπαρτσελόνα. Περιμένουμε να δούμε φυσικά να κλείσουν και άλλες μεταγραφές. Περιμένουμε να δούμε θα γίνει και στο Ολυμπιακό. Ακόμη αναμένουμε κάποια μεγάλη μεταγραφική κίνηση που δεν έχουμε δει, είναι η αλήθεια. Αν εξαιρέσουμε του Βαλμπουενά για τον Ολυμπιακό. Γράφονται διάφορα ονόματα. Ο Βέρντε της Ρώμα είναι μια επιλογή της ΑΕΚ, όπως φαίνεται για τα άκρα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και την υπόθεση του Τσέρτζη για τον Άρη που αναφέρθηκε χθες. Ακόμη όμως θέλει υπομονή η συγκεκριμένη υπόθεση γιατί είναι δύσκολη. Πρόκειται για μια ακριβή περίπτωση παίκτη όπως μας τα είπε αναλυτικά χθες και ο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Είναι σημαντικές ημέρες, είπαμε, όσο προχωράμε στο καλοκαίρι. Θα ξεκινήσουν σιγά σιγά και οι προπονήσεις του ΠΑΟΚ. Θα ξεκινήσουν από την επόμενη εβδομάδα και τα φιλικά προετοιμασίας. Οπότε θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε για τις ομάδες μας. Πάμε τώρα στο Στέργιο Αναστασιάδη να μας πει τι έχουμε από τα του ΠΑΟΚ. Καλησπέρα, Στέργιο. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους του Λιμπέρα. Καταρχήν, αναφέραμε νωρίτερα τις δηλώσεις του Τρουμάνου, του Γιώργη Χάτζη κατά του Λουτσέσκου, που νομίζω ξέφυγε από το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Τον πείραξε προφανώς μια δήλωση του Λουτσέσκου και το πήγε αλλού το θέμα. Εντάξει, άλλο να κάνει ένα ποδοσφαιρικό σχόλιο για το ότι ο Λουτσέσκου δεν δουλεύει τόσο πολύ με νεαρούς και άλλο αυτά που πήγε να πει στη συνέχεια, έτσι. Κοιτάξτε, καταρχήν δεν έχω εικόνα της Εθνικής Ρουμανίας Άντερ 21 για να δω αν έχει ο Λουτσέσκου δίκιο. Ούτε και εγώ να σου πω την αλήθεια. Οπότε ναι, αλλά μπορώ να σεβαστώ ότι κάνει μια δήλωση ποδοσφαιρικά. Εντάξει, δέχτω άποψή του, έτσι. Μπορεί να έχει δίκιο σε αυτό. Αλλά το να αρχίζει να μιλάει μετά για άλλα πράγματα πέραν του ποδοσφαίρου, προφανώς θέλει καλά, να το πάει αλλού. Δεν το συζητάμε. Απλώς είναι και λίγο σκληρή δήλωση του Λουτσέσκου. Ναι, όντως, κατανοητό μέχρι σε ένα σημείο τον αντιδράσει ο Χάτζη για να υπερασπιστεί τις παίκτες του. Αυτός είναι ο ρόλος κάθε προπονητή, αλλά εντάξει. Ότι ξέφυγε ο Μαραντόνα των Καρπαθίων, ξέφυγε. Ναι. Τώρα το αν ξέφυγε ο Λουτσέσκου δεν το ξέρω, δηλαδή μπορεί όντως να είναι έτσι τα πράγματα. Άρα να μην ξέφυγε καθόλου. Ναι, και αυτό και όταν, βέβαια εδώ... Και όταν, όταν σε ρωτάνε να πεις την άποψή σου, οφείλεις να πεις την αλήθεια για αυτό που αισθάνεσαι. Βέβαια, από το να λες όλο γιατί προφανώς και ο Ρασβάν Λουτσέσκου
δεν ξύπνησε ένα πρωί και είπε ας κάνω ένα σχόλιο για την Εθνική Ρουμανία σαν 21. Προφανώς έχει εικόνα, ξεκάθαρα. Προφανώς ρωτήθηκε. Ναι. Και εδώ βέβαια έρχεται η δήλωση του Χάτζη ότι δεν δουλεύει με νεαρούς και όλα αυτά. Εντάξει, ναι, μέχρι τώρα δεν έχουμε τέτοιο δείγμα στον ΠΑΟΚ. Όντως δεν έχει δώσει και πολύ χρόνο συμμετοχή σε νεαρούς από την Ακαδημία, αλλά έρχεται σαν τη διαστολή με τις δύο μεταγραφικές κινήσεις που ανακοίνωσε σήμερα ο ΠΑΟΚ. Έτσι, δύο νεαρούς παίκτες, ταλαντούχος με προοπτική για το μέλλον. Ναι, οφείλει ο ΠΑΟΚ να δει και την επόμενη μέρα. Σαφέστατα το κάνουν όλες οι ομάδες που θέλουν να παραμείνουν σε υψηλό επίπεδο. Και όντως και ο Μιχάλης και ο Μελιόπουλος είναι δύο παίκτες που αν κατέληγαν στον Ολυμπιακό θα είχαμε κινήματα στο Facebook γιατί ο ΠΑΟΚ δεν παίρνει τους ταλαντούχους και τους παίρνει ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει πλέον σε σημείο να είναι ελκυστικότερος προορισμός για ποδοσφαιριστές με προοπτική. Δεν ξέρω αν θα δουλέψει, να σου πω την αλήθεια από φέτος. Θα δουλέψει. Δεν ξέρω αν θα εμπιστευτεί ναι, μεγάλο χρόνο συμμετοχής ο Μιχάλης και ο Μελιόπουλος. Εντάξει, για τον Μιχάλη τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα εκ των πραγμάτων. Στη θέση δηλαδή καλά που καλά δεν μπόρεσε να βρει χρόνο και θέση ο Ίγκασον, ένας 26χρονος διεθνής με παραστάσεις κτλ. Μακάρι να βρει ο Μιχάλη. Για τον Μελιόπουλο δεν έχουμε εικόνα γιατί φαντάζομαι ότι θα ενισχυθεί η μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ. Δεν θα μείνει έτσι. Οπότε και εκεί τα πράγματα μπορεί να είναι δύσκολα. Δηλαδή αν αποκτηθούν δύο χάφη υψηλού επίπεδου και επιστρέψουμε το καλό και ο Μαωρίσιο και υπάρχει και ο Μίσιτς, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βρει χρόνο ο Μελιόπουλος. Αλλά είναι μια κουβέντα, Γιώργο, που την έχουμε κάνει πολλές φορές και στο ΠΑΟΚ 24. Από τη στιγμή που ο οργανισμός ΠΑΟΚ απαιτεί τον Λουτσέσκο να οδηγήσει μια ομάδα στο να τα πάρει όλα, δηλαδή ξανά πρωτάθλημα, ξανά κύπελο, ομίλους του Champions League, δεν έχει την πολυτέλεια ο Λουτσέσκο να δώσει πάρα πολύ βάρος στους νέους ποδοσφαιριστές. Έτσι είναι, αυτό είναι αλήθεια. Όταν ένα κλαμπ απαιτεί από τον προπονητή να οδηγήσει την ομάδα στην κορυφή όπου και να αν συμμετέχει, εντάξει προφανώς και δεν γίνεται το Πάχος να πάρει το Champions League, ούτε το Europa League, δεν μπορεί να κάνει καμιά άλλη ομάδα. Κανείς το treble, ναι. Ναι, αλλά η παρουσία στους ομίλους του Champions League είναι θα είναι ένα τεράστιο παράσημο, θα είναι φοβερό επίτευγμα και μπορεί να αλλάξει ακόμη περισσότερο την ιστορία του ΠΑΟΚ. Αλλά δεν έχει την πολυτέλεια ο Λουτσέσκου να πειραματιστεί, να δώσει παραπάνω χρόνο σε νεαρούς παίκτες. Αυτά συνήθως γίνονται στις μεγάλες ομάδες μετά από απόφαση της διοίκησης. Έχουμε δει πολλές φορές ιταλικές ομάδες για παράδειγμα ή ακόμα και αγγλικές να θυσιάζουν το κύπελο ή όχι να το θυσιάζουν ή τουλάχιστον να λένε ότι αυτοί οι 5 παίκτες οι 19χρονοι θα είναι στην βασική ενδεκάδα σε κάθε αγώνα κυπέλου. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Ναι, με στοχευμένα για να παίξουν. Το έχει κάνει η Juventus, το έχει κάνει η Juventus, το έχει κάνει η Arsenal. Το έχουν κάνει πολλές ομάδες. Αλλά αυτό απαιτεί απόφαση του μεγαλομετόχου και της διοίκησης. Ναι, να το θέσουν ως στόχο στον προπονητή. Εκεί τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Δηλαδή να υπάρχει απόφαση διοίκησης που να βγει δημόσια να υποθεί ότι κοίταξε το κύπελλο εμείς φέτος, όχι ότι το σνομπάρουμε, αλλά θα πάρει χρόνο ο Μιχάη, ο Μελιόπουλος, ο Χαντιστραβός κτλ. Κτλ. Αλλά όταν υπάρχει μια ομάδα που της έχουν στερήσει πολλούς τίτλους, υπάρχει ακόμα πολύ δίψα για κύπελα και πρωταθλήματα και ο προπονητής είναι με την πλάτη στον τοίχο, όχι ότι κρίνεται είναι ο Λουτσέσκου σε σημείο να κρίνεται από κάθε παιχνίδι, αλλά ξέρει ο Λουτσέσκου ότι κάθε νίκη φέρνει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και στην ομάδα και είναι αυτό που θέλει ο κόσμος. Άρα είναι λίγο έως πολύ δύσκολο να έχουμε και πρωταθλητισμό και να αναπτύσσονται νέοι ποδοσφαιριστές. Αλλά καλά κάνει ο ΠΑΟ και πήρε δύο νεαρά παιδιά σε πολύ καλή ηλικία, με παραστάσεις και οι δύο. Σημαντικό, δηλαδή δεν είναι καινούργοι στη Super League και δεν έχουν ακόμα μυρωδιά. Έχουν και οι δύο πολλές συμμετοχές, ειδικά ο Μιχάη ήταν βασικό και αντικατάστατος έλεγχος του Πανετολικού και ο Μελιόπουλος έχει εμπειρίες, έχει παρουσίες, οπότε νομίζω μόνο κερδισμένος μπορεί να βγει ο ΠΑΟ και από τον Αλβανό στόπερ και τον Έλληνα μέσο. Δεν ξέρω αν θα γίνει και άλλη κίνηση κάποιου νεαρού, θα το δούμε το επόμενο διάστημα, αλλά η ανησυχία παραμένει τι θα γίνει με τα χαφ. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πλέον άπλωτος χρόνος. Ναι. Και δεν από έχουμε και μία, κάτι από να προχωρά. Άλλη... Βγήκε χθες το όνομα αυτό του Βραζιλιάνου, του Αγκούστο, αλλά ακόμη δεν ξέρω, μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Όχι. Όχι, έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Αν όμως απασχολεί τον ΠΑΟΚ, αν όμως είναι κίνηση αντιπερισπασμού για τον Ισμαήλ ή για κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή, καταλαβαίνει και ο κόσμος τι παιχνίδια παίζονται σε κάθε μεταγραφική περίοδο. Εντάξει, το θέμα είναι, ξαναλέω, δεν υπάρχει χρόνος από τη μία, αλλά από την άλλη δεν έχουμε φτάσει στο σημείο 0. Είμαστε κάπου οριακά νομίζω. Ναι. Πρέπει ο Λουτσέσκου να έχει τουλάχιστον ένα μήνα να δουλέψει
με άνεση στα χαφ. Που σημαίνει ότι αν όχι ιδανικά 1 Ιουλίου που θα ανέβει η ομάδα στην Ολλανδία, τουλάχιστον μέχρι 5-6 του μήνα, δηλαδή ένα μήνα πριν το πρώτο μάτσο του ΠΑΟΚ στο Champions League, να έχει ο Λουτσέσκου δύο καινούριους χαφ στη διάθεσή του, σύν τον Μίσιτς, σύν τον Μελιόπουλο, σύν τον Κάτσι που θα είναι βοηθητικό στο πρώτο στάδιο ουσιαστικά, να μπορούν να τα γίνει και με τον Βέρμπλουμ, για να μπορεί ο ΠΑΟΚ να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός στις αρχές Αυγούστου. Θα είναι κρίμα να μιλάμε για απώλεια στόχων πάλι για λεπτομέρειες. Βέβαια. Και το Champions League το έχουμε αναλύσει, να το ξανακάνουμε. Είναι πολύ απαιτητική ιστορία. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ σε σημείο ακόμα να μπορεί να θεωρείται φαβορή αν κληρωθεί για παράδειγμα με τη Youth Boys. Ναι. Έτσι. Στέργιο, κάτι άλλο περιμένουμε σήμερα? Κοίταξε, είμαστε ουσιαστικά σε αναμονή για τον Ζίβκοβιτς. Mm-hmm. Να υπογράψει και ο Σέρβος τερματοφύλακας, να κλείσει και αυτή η εκκρεμότητα. Θα είναι φυσικά αύριο κατά 9% ο Ζίβκοβιτς στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας στις 6.30 ώρα στη Νέα Μεσημβρία. Είπαμε και το πρωί ποιοι είναι οι 26 ποδοσφαιριστές που θα δώσουν το παρόν στο πρώτο προσκλητήριο και να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτή η εβδομάδα μέχρι την άλλη Δευτέρα για να κάνουμε το πρώτο ταμείο σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί πρέπει να γίνει και μια αποτίμηση. Βέβαια, το πώς κινήθηκε ο ΠΑΟΚ και τι έκανε και τι έχει να καλύψει το επόμενο διάστημα. Ναι. Okay, ξεκινήσανε τα ιατρικά, τα εργομετρικά, τα παθολογικά. Θα γίνουν και κάποιες υποβολές στη Νέα Μεσημβρία, ακόμα και διπλές μέχρι την άλλη Δευτέρα. Αλλά από την επόμενη Δευτέρα και μετά τα ψέματα τελείωσαν. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε τελική ευθεία. Ξεκινάει η νέα σεζόν, ουσιαστικά έτσι. Προετοιμάζει την νέα σεζόν. Ξεκάθαρα. Ναι, θα έχει τα πρώτα φιλικά. Αλλά ουσιαστικά θα έχει ένα μήνα ο Λουτσέσκου για να μοντάρει παλιούς και νέους και ο ΠΑΟΚ να είναι πανέτοιμος στην πρώτη μάχη του Champions League. Γιατί δεν θα είναι η πρώτη μάχη εύκολη και θα είναι δύσκολη η δεύτερη. Θα είναι τέσσερα παιχνίδια με το καλό ΠΑΟΚ φτάσει μέχρι το τέλος. Υψηλής έντασης, μεγάλων απαιτήσεων, όπου δεν συγχωρούνται ούτε λάθη ούτε απώλειες και μία αλλαγή μπορεί να κάνει τη διαφορά, Γιώργο. Έτσι είναι, ναι, βέβαια. Δηλαδή αν έχεις ένα χάφι υψηλού επίπεδου ακόμα και στον πάγκο, θα είναι μεγάλη διαφορά από το να μπει αυτός ή από το να πας σε μια αλχημία ή να καλύψει μια τρύπα εκ των έσω κτλ. Δεν χρειάζεται ούτε να το αναλύσουμε περισσότερο. Ναι. Ωραία. Κάθε παίκτης που υπάρχει στο ρόστερ είναι πολύτιμος και θα πρέπει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να διευκολύνει το έργο του Λουτσέσκου, οπότε σίγουρα θα υπάρχουν κενά στην προετοιμασία. Καμία ομάδα δεν κλείνει το ρόστερ 100%. Αυτό, ναι, αλλά έτσι, από αυτό το πράγμα μέχρι ο ΠΑΟΚ να έχει αυτή τη στιγμή δύο διαθέσιμους χαφ, τον Μίσιτς και τον Κάτσι που επιστρέφει στον ΠΑΟΚ μέχρι να φύγει, αυτό δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Μάλλον είναι ό,τι χειρότερο. Βέβαια. Δεν μπορούμε να πούμε αν δεν τραυματίζει τον Μαωρίσιο ή αν δεν. Τραυματίζει και ο Μαωρίσιο, τραυματίζει και ο Βέρμπλουμ, τον οποίο εγώ τον περιμένω από τις 15 Ιουλίου και μετά, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή στο δεύτερο στάδιο. Μακάρι να είναι όλα καλά για τον Σουηδό. Στο πρώτο στάδιο δεν ξέρω πόσο ακριβώς θα συμμετέχει στην προετοιμασία, αλλά νομίζω ότι δεν θα είναι ενεργό μέλος 100% σε όλες τις ασκήσεις και σε όλα τα διπλά. Αλλά θα πρέπει ο ΠΑΟΚ σύντομα να πάρει δύο γάπ υψηλού επίπεδου και να δει μετά χωρίς μεγάλη πίεση, γιατί εκεί δεν υπάρχει πίεση στα εξτρέμ, ούτε στην κορυφή της επίθεσης. Αν και όπως λέγαμε χθες, Γιώργο, προκύπτει ένα θέμα με την απουσία του Σβιντέρσκι σε άδεια μέχρι 15 Ιουλίου. Ναι, θα είναι μόνο ο Άκπομ. Και για τον Πονίς και για τα φιλικά. Κάτι άλλο, ναι. Όλα, ναι. Ναι. Αυτά. Περιμένουμε τον Ζίβκοβιτς και να δούμε τι μας επιφυλάσσει η αυριανή ημέρα που ουσιαστικά δίνει το ένασμα για την έναρξη σεζόν 2019-20. Ωραία. Έγινε, Στέργιο. Να σε ευχαριστήσουμε. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από το Στέργιο Αναστασιάδη για όσα συμβαίνουν στον ΠΑΟΚ. Αύριο, όπως είπαμε, ξεκινά και επίσημα η νέα σεζόν. Σήμερα είχαμε τις δύο ανακοινώσεις για Μελιόπουλο και Μιχάη. Και πάνω σε αυτό να σχολιάσουμε ότι, όπως έχουμε ξανασχολιάσει αρκετές φορές, αλλά κάθε φορά μας δίνει την αφορμή ο ΠΑΟΚ, τα social media της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τα new media γενικότερα, ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζουν τα μεταγραφικά αποκτήματα τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι κάθε φορά και πιο εντυπωσιακός. Η ανακοίνωση σήμερα του Μιχάη, με αυτό το επικό βίντεο που έχουν ετοιμάσει οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, είναι, εντάξει, νομίζω καλύτερη και από αυτό που λέμε σε ευρωπαϊκά τρόπεδα, σε ευρωπαϊκά πρότυπα, συγγνώμη, και στο υψηλότερο επίπεδο. Τα βίντεο που βλέπουμε δηλαδή από κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης, νομίζω εκεί μπορούμε να το κατατάσσουμε. Αυτό το βίντεο που έχει φτιάξει ο ΠΑΟΚ και αυτό μάλλον το βίντεο που έχει φτιάξει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στα social media, με τον Μιχάη να φαίνεται το πρωί στο δωμάτιό του, να δέχεται μήνυμα στο κινητό πως τον περιμένουν οι άνθρωποι της ομάδας για να υπογράψει, να ντύνεται, να παίρνει το αυτοκίνητό του, να πηγαίνει στα γραφεία
της Τούμπας, εκεί να υπογράφει το νέο του συμβόλαιο. Τον υποδέχονται εκεί οι άνθρωποι της ομάδας, ο κ. Γκαγκάτσης και όλοι οι υπόλοιποι. Μπαίνει στα αποδυτήρια, φοράει τη φανέλα. Όλη η διαδικασία δηλαδή που κάνει ένας ποδοσφαιριστής από το δωμάτιό του, πώς ετοιμάζεται μέχρι να πάει στα γραφεία για να υπογράψει το νέο συμβόλαιο μια ομάδα, είναι έτσι για να μπαίνει και ο κόσμος λίγο στο feeling και σε όλη αυτή τη διαδικασία των ποδοσφαιριστών. Λοιπόν, φτάσαμε στις 3. Λίγο πριν κλείσουμε απλά, μια επισήμαση έτσι, να μπείτε στο repress.gr να διαβάσετε τους νέους κανονισμούς, τους σημαντικότερους από αυτούς, γιατί είπαμε από 1 Ιουνίου και για τη νέα σεζόν έχουν αλλάξει πολλοί κανονισμοί στο ποδόσφαιρο, πολλά πράγματα θα αλλάξουν, δεν θα είναι όπως τα ξέραμε πριν. Οπότε μπείτε στο repress.gr που υπάρχει σχετικό κείμενο αναλυτικά με όλους τους σημαντικούς κανονισμούς που πρέπει να ξέρουμε και θα αλλάξουν την εικόνα του ποδοσφαίρου σε σημαντικούς τομείς. Είναι γραμμένοι από διαιτητή. Μπείτε να ενημερωθείτε, να μάθετε για να μην φωνάζουμε και μαλώνουμε και έχουμε τζάμπα διαφωνίες και για αδικίες που βλέπει ο καθένας για την ομάδα του. Πλέον θα αλλάξουν και οι κανονισμοί. Οπότε να τα ξέρουμε όλα πιο σωστά και αναλυτικά. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπριο 107,4. Θα ακολουθήσει το πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγορά. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 2. Λίμπριο παντού. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.